Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για το πολλαπλασιασμό που έκαμε ο κύριο με πέντε ψωμιά και δύο ψάρια και έγινε πολλαπλασιασμό και για τα πλήτη που ήταν ακολούθησα το κήρυγμα το κύριο στον έρημο έφαγα και κόρτασα επειδή ο κύριο κύριε στον έρημο ήταν πολλά πλήτη και τα πλήτη ήταν πέντε κυριάρες άντρο μόνο άντρες και δεν εμέτρησα γυναίκε και παιδιά και όλοι οι άνθρωποι εκείνοι ήρθαν από μακριά να ακούνε το κήρυγμα του Κύριου επειδή ήταν διψασμένοι για την αλήθεια ώστε όλη την ημέρα πέρασα εκεί και όταν έγινε βράδυ οι μαθητέ του είπα οι άνθρωποι είναι αποκαμωμένοι στείλε του απόλυσε του να πάνε να ζητήσουν φαγητό και ο Κύριος τους δοκίμασε, το λέει δώσε το εσείς. Και, ματητάς, και οι και λένε, εμεί έχουμε μόνο πέντε ψωμιά και δύο ψάρια. Πώ μπορούμε σε τόσα πολλά πλήτη έτσι. Ο κύριο πρότα, πρόσταξε τα πλήτη να κατήσουν επάνω στη κόρτα και ευλόγησε το ψωμί και πολλαπλασιάστηκε. Και αυτό τι σημαίνει, για την πίστη μα είναι διδάγματα για κάθε άνθρωπο που έχει η πίστη στο Ισού Χριστό και η κοινωνία μαζί του. Να σα διαβάζω όπω είναι γραμμένο το συνοπτικό Ευαγγέλιο κατά Ματέο, κεφάλαιο 14, εδάφιο 15, αρκίζω. Και όταν έγινε βράδυ, ήρθαν σε αυτό οι μαθητέ του λέγοντα. Ο τόπο είναι έρημο και η ώρα έχει ήδη περάσει. Απόλυσε τα πλήττια να πάνε στη κομμόπολη και να αγοράζουν τροφέια για τον εαυτό του και ο Ιησού είπε σε αυτό δεν έχω ανάγκη να πάνε δώστε το εσείς να φάνε και εκείνοι λένε σε αυτού δεν έχουμε εδώ παρά πέντε ψωμιά και δύο ψάρια δηλαδή μαθητές απάντησε στο Κύριο έχουμε μόνο πέντε ψωμιά και δύο ψάρια πως μπορούμε να ταΐσουμε πέντε κυριαρχές άντροποι μόνο άντρε και δεν εμετρήσαμε οι γυναίκες και παιδιά και αφού πρόσταξε τα πλήτη να κατήσουν επάνω στα κόρτα και παίρνοντα τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια σηκώνονται τα μάτια του στον ουρανό και βλόγησε και κατός το έκοψε έδωσε τα ψωμιά σου και ματιτέ στα πλήτη και έφαγα όλοι και κόρτασα και σήκωσα το περίσευμα από το κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτια και αυτή που έτρωγα είσα μέχρι 5.000 άντρε εκτός από Τις γυναίκες και τα παιδιά. Ακούσατε εδώ. 5.000 άντρες. Και δεν μετρήσα οι γυναίκες και τα παιδιά. Αλλά ήταν πάρα πολύ πλήτη. Που έφαγα αυτό το. Πολλαπλασιασμό το ψωμιό και ψάρια. Που έκαμε ο κύριο. Και, πα, και έμεινε. Περίσσεψε και οι μαθητές. Εμάζεψε 12 κοφίνιο. Το περίσσευμα. Αυτό τι συνέβη. Και τι έγινε. Έγινε δηλαδή υπερφυσικό νόμο του Θεού είναι που ενέργησε εκεί. Επειδή στο φυσικό νόμο ήταν αδύνατο, ήταν μόνο πέντε ψωμιά και δύο ψάρια και αδύνατο να έφαγα όλοι οι άνθρωποι. Επειδή πρέπει να ξέρουμε, υπερφυσικό νόμο του Θεού δεν εξαρτάται από το φυσικό νόμο, το περιορισμό. Πρέπει να ξέρουμε εδώ στο φυσικό κόσμο, ζούμε με το φυσικό νόμο που έβαλε ο Θεό εδώ. Αυτό αποκαλείται το νόμο της βαρύτητα. Το νόμο της βαρύτητα όπως οι φυσικοί και οι επιστήμονα μαθαίνουν και ξέρουν ότι αν κάποιος ανεβαίνει πιο ψηλά και δεν έχει στήριγμα και αφήνει τον εαυτό του να πέφτει στο ύψο και τα πεθάνει. Επειδή αυτό είναι ο νόμο της βαρύτητα που έκαμε ο Θεός εντός ο φυσικό κόσμο. Αλλά ο νόμο υφερφυσικό από το Θεό δεν εξαρτάται από το νόμο φυσικό. Δηλαδή αν κάποιο έχει πίσω ο αν ο Θεός μαρτυρεί ότι μη φοβάσαι και ο άνθρωπος δεν έχει στήριγμα στο ύψος, δεν τα πέφτει επειδή ο νόμος του Θεού που είναι υπερφυσικό είναι που θα το κρατήσει. Αυτό είναι που λέγεται ταύμα και όταν γίνονται ο νόμο υπερφυσικό από το Θεό όλοι οι άνθρωποι επ επλήττονται, δηλαδή οι άνθρωποι ταυμάζουν επειδή αποκαλούν, αποκαλούν οι άνθρωποι ταύμα, έγινε ταύμα. Με άλλα λόγια, ταύμα είναι υπερφυσικό νόμο από το Θεό στον άνθρωπο που τον προστατεύει. Και σε κάθε πιστό που έχει κοινωνία μαζί του, ενεργεί ο νόμο υπερφυσικό από το Θεό σε κάθε τομέα. Είτε είναι σε τομέα τη υγεία, είτε είναι το τομέα τη κρίση οικονομική, είτε είναι το τομέα κάθε είδη τομέα που είναι ακατάσταση, αδικίε, στο δικαστήριο, α πούμε, παντού, αν ο νόμο υπερφυσικό από το τιό ενεργεί, τότε θα γίνει έπληξη, κάτι που οι άνθρωποι τα λένε ότι είναι αδύνατο Πώς συνέβη και αυτό. Να σας διαβάζω, όπως είναι γραμμένο επίσης, στη πρώτη διατήκη στο βιβλίο το παρεμία, για να ακούσετε ότι ο Θεός έβαλε νόμο επίσης η θάλασσα. Πρέπει να ξέρουμε και η θάλασσα, και όλη τη φύση έχουν νόμο που ο Θεό διέταξε δεν μπορεί να περάσει. Γι' αυτό όταν γίνει σεισμό, δηλαδή ότι ο Θεό διέταξε, δηλαδή το νόμο που ο Θεό έβαλε για να μην γίνει, τότε ο Θεό διέταξε το νόμο να υποτακτήσει ο λόγο του που μιλάει ο Θεό, επειδή είναι κύριο που όλη τη φύση ακούνε τη διατάγη του, τότε γίνεται τη θάλασσα, ότι έβαλε νόμο να μην περάσει το, νεο, το νερό, το μέτρο, το περιορισμό. Αλλά όταν ο Θεός μιλάει για να φέρει κρίση εδώ στη γη του άνθρωπο, ο Θεός επίση διατάζει τη θάλασσα και η θάλασσα δηλαδή υπακούνε στο λόγο του Θεού, τότε γίνεται, δηλαδή υπερβαίνει στο Περιορισμό που έδιέταξε ο Θεός, δηλαδή ο Θεός έσπασε το φυσικό νόμο για να φέρει κρίση του άνθρωπου, για να φέρει κρίση στη γη. Επειδή όλη τη φύση που ο Θεός δημιουργήσε έβαλε φυσικό νόμο για να μην επερβαίνει. Ο Θεός διέταξε ο νόμο και επίσης για μας εδώ στο κόσμο, στο φυσικό κόσμο έβαλε ο Θεός το νόμο τη βαρύτητα. Όπως επίσης αν κάποιος πυροβολεί κάποιος αμέσως τα τραυμαστιστεί και τα πεθάνει. Αλλά όταν ο Θεό ενεργεί, θέλει να προστατεύει τον άνθρωπο, κάποιον μπορεί να πυροβολεί στον άνθρωπο, η σφαίρα δεν μπορεί καν να μπει. Δηλαδή, αυτό είναι το νόμο υπερφυσικό από το Θεό, που δεν είναι πια το νόμο της βαρύτητα που είναι εδώ στο φυσικό κόσμο, τότε είναι προστασία που έρχεται από το Θεό, που είναι ο Κύριο. Επειδή είτε είναι σφαίρα, είτε είναι μπόμπα, Όλα όσα υπάρχει μέσα στην ύπαρξη ακούνε τη διαταγή του Θεού επειδή ο νόμο του Θεού όταν μιλάει που έρχεται ο λόγος στο στόμα του όλοι υποτάσσονται είτε είναι αντικείμενα μόνο είτε είναι μορία μόνο είτε είναι μόνο ύλη που είναι για μας είναι αόρατο είναι τόσο λεπτή που δεν μπορούμε να βλέπουμε τα φυσικά μας μάτια εύκολα εκτός αν το βάλουμε στο μικροσκόπιο Όλοι εκείνοι οι δινουγκήματα του Θεό, όλοι εκείνοι ακούνε το λόγο και τη διαταγή από το Θεό. Αυτό που συνέβη και εδώ να σα διαβάζω όπω είναι γραμμένο εδώ, όπω ο Θεός έβαλε νόμο στη θάλασσα. Είναι σε παρεμία 8, κεφάλαιο 29. Όταν επέβαλε τον νόμο του στη θάλασσα να μην παραβούν τα νερά, τα προστάγματα του, ο τα διέτα σε τα τεμέλια της γη, ακούσατε εδώ. Δηλαδή, ο Θεός επέβαλε τον νόμο του στη θάλασσα, να μην παραβού τα νερά στα προστάγματα του, ο τα διέτα σε τα τεμέλια της γη. Άρα, ολόκληρο τη φύση έχει νόμο, που ο Θεός, που είναι Κύριο, έβαλε νόμο. Είτε στο ίδιο, είτε φεγγάρι, τα αστέρια, τη θάλασσα, τη γη, όλοι τα βουνά, Εφέστια, όταν γίνονται εφέστια, τι γίνεται. Επειδή όλοι έχουν νόμο από το Θεό που έβαλε. Δηλαδή ο Θεό μίλησε για να γίνει και υπάκουσε το βουνό που έχει εφέστιο επειδή όλα αυτά είναι δημιουργήματα του, του, Κυρίου, του Θεός και υπάκουσε τότε γίνεται σαν κρίση από το Θεό. Επειδή ο Θεός διατάζει ολόκληρη τη φύση για να φέρει κρίση από αυτός του ανθρώπου σαν παιδεία εξαιτία την παρακοή του σαν ντροπο. Αλλά ο άνθρωπο που έχει κοινωνία με το Θεό, τότε έχει προστατε, τα έχει προστασία από το Θεό που δεν εξαρτάται από το φυσικό νόμο, αλλά εξαρτάται από το υπερφυσικό νόμο του Θεού. Δηλαδή υπερβαίνει το φυσικό νόμο. Κάποιο μπορεί να σε πυροβολήσει, αν ο Θεό διέταξε η προστασία πάνω στον άνθρωπο, δεν τα μπει τη σφαίρα. Αυτό λέγεται τάβμα, αυτό οι άνθρωποι επλήκτονται. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός έχει βάλει προστασία, έχει διατάζει, έχει μιλήσει. Δηλαδή το νόμο του υπερφυσικού έχει λάβει τέση. Δηλαδή το νόμο υπερφυσικού ενεργεί, έχει ενεργήσει. Αλλά το νόμο υπερφυσικού του Θεού ενεργεί στον άνθρωπο που ο Θεός τον προστατεύει, στον άνθρωπο που έχει κοινωνία με το Θεό. Παράδειγμα, υπήρχα εννιά στρατιώτη όπως άκουσα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που ήταν πιστή. Ήταν πιστή στο Ιησού Χριστό. Αυτοί οι δύο στρατιώτες, δηλαδή κοινωνία, δεν λέω με θρησκεία. Ήταν κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί οι στρατιώτες ήταν θεόσεβοι. Αυτοί οι στρατιώτες κάθε φορά που έπρεπε να μπαίνει στη μάκη, όπως ακούσαμε τη μαρτυρία, διαβάζα το ψαλμό 91 που είναι μέσα στη πρώτη διατήκη, που είναι ψαλμό της προστασία του Κύριου. Διαβάζα με πίστη και είχα κοινωνία με τον Κύριο στη προσευχή. Τότε αυτή η εννια στρατιώση βγήκα ζωντανή, αν και δίπλα του έπεσαν νεκροί, η σφαίρε όλοι πέρασαν... ...κορκυροπομπίδα ήταν δεξιά και αριστερά του... ...αλλά εκείνη έβγηκε άγγιγτα μέχρι που τέλειωσε ο πόλεμο. ...αυτή τα μαχτυρία σε αυτού του άνθρωπο... ...για ποιο λόγο έγινε αυτό... ...επειδή κοινωνία και κάθε φορά πριν μπαίνουν σημάκι κάθε μου... ...επειδή διαταγή της κόρα του έπρεπε να μπαίνουν σημάκι... ...αλλά εκείνη σε τιά την πίστη του... ...έβαλα το Κύριο πρώτα στην προσευχή του... Ε, διάβαζα το ψαλμό 91 σύμφωνα με την προφητεία. Αυτό είναι ψαλμό που ζητούμε για την προστασία του Κύριου πάνω μας με υπερφυσικό τρόπο. Αυτή η στρατιώτη είχε πίστη στο Κύριο, ανεξάρτητα από αυτό που έλεγα οι άλλοι στρατιώτη που δεν είχαν πίστη στο Κύριο, ή τα ατέη απλώ θρησκεία επίση, επειδή όλοι εκείνοι που το έπιασαν σφαίρα πέθαναν αλλά εκείνοι ήταν ανάγκη τιμή. Με υπερφυσικό προστασία από τον Κύριο, δηλαδή υπερφυσικό νόμο του Κύριο ενέργησα πάνω του. Δηλαδή υπερφυσικό νόμο έλαβε τέση εκεί πάνω σε αυτό το στρατιώτη. Γι' αυτό επίσης αυτό που έκαμε ο Κύριος σε πολλαπλασιασμό το ψωμιό και ψάρια ήταν υπερφυσικό νόμο. Επειδή ήταν αντίνατο, ήταν μόνο πέντε ψωμιά και δύο ψάρια. Αλλά ο Θεός με ευχαριστία που ευχαρίστηκε σαν άνθρωπο ήταν ο Κύριος Ιησού Χριστός, αλλά με ευχαριστία που ευχαρίστηκε το Θεό Πατέρα όπως μίλουσε σαν άνθρωπο, τότε ο Θεός στον ουρανό στο τρόνο Του, που είναι και ο ίδιο αλλά με μορφή αόρατου στα στο τρόνο Του, ενέργησε, δηλαδή πάνω από το φυσικό νόμο, επί το φυσικό νόμο ήταν ο άνθρωπος, εφαινόταν μόνο πέντε ψωμιά, και δύο ψάρια που οι καηματιστέ και αντίνατο να τρέφονται πέντε κυριάδε άντρε και γυναίκε και παιδιά που δεν ήταν μετρημένοι επίση. Αυτό τι συμβαίνει για μα, αυτό είναι ματήματα και διδάγματα για μα. Οι ιατροί μπορεί να σου λένε αυτή την ασθένεια είναι αδύνατο. Έχει, έχει που ο άνθρωπο δεν μπορεί να θεραπευτεί. Δηλαδή, στο φυσικό νόμο η ιατρική εδώ είναι αδύνατο. Δηλαδή, ε, έφτασε στο τέλο, τα πεθάνει ο άνθρωπο. Οι γιατροί δίνουν ημέρε. Αλλά όταν ο άνθρωπο έχει πείσει στο Θεό και ο Θεό τα ενεργήσει με υπερφυσικό νόμο που δεν εξαρτάται από φυσικό νόμο, η ιατρική εντό. Δηλαδή είναι απεριόριστο που είναι με το λόγο που ο Θεό μιλάει σαν Κυρίακο, Κύριο και Κυρίακο. Επίσης αυτό γίνονται σε όλα τα τομέα της ζωής μας. Κάποιον μπορεί να είναι άνεργο που να λέει «Μα έχω ζητήσει δουλειές, έχω χτυπήσει τις πόρτες, έχω». Αλλά όταν ο Θεό αποφασίζει να ενεργήσει με υπερφυσικό νόμο του, αν και έχω ζητήσει πάντου, υπερφυσικό νόμο του Θεό, με το λόγο του Θεό, αγγίζει την καρδιά του κάποιος μάστρο ή κάποια εταιρεία, για να κινεί υπέρ τον άνθρωπο εκείνο που ο Θεό θέλει να του δώσει χάρη, που ο Θεό θέλει να ενεργήσει, ο Θεό διατάζει την καρδιά του άνθρωπου εκείνου να δίνει κάτι, να προσβάλλει, να, δηλαδή να λάβει αυτόν τον άνθρωπο στη δουλειά του και ο άνθρωπο αμέσω στρέφεται για να γίνει ευγενικό προ τον άνθρωπο που διέταξε ο Θεό. Έτσι ενεργεί ο Θεό, δηλαδή ο Θεό έχει σπάσει το φυσικό νόμο και ενεργεί με υπερφυσικό νόμο η καρδιά του άνθρωπου. Αυτό γίνονται επίση και σε οικονομικά. Κάποιον μπορεί να φτάσει στο πάτο οικονομικά, που είναι αντίνατο επίση. Αλλά α μην φοβηθεί ότι όσοι είναι ταυμαστό, αν υποσχέθηκε και μαρτυρεί σε σένα, ότι μην περπατάει σε αυτό που βλέπει, ότι δεν έχει τίποτα στη τσέπη σου, ότι είναι αντίνατο, ότι είσαι. Κρεοκοπημένη, ό,τι στο δικαστήριο θέλει να σε βάλει στη φυλακή, ό,τι θέλει να σε πάρει. Ο Θεό μπορεί να ενεργεί με υπερφυσικό νόμο, να κινεί τη καρδιά ή να προκαλεί κάτι που τα έτσι... υπέρ σε σένα. Και αυτό είναι με ακατανόητον τρόπο που εμεί δεν μπορούμε καν να καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό ο Θεό είναι ανεσυγκνίαστο, επειδή είναι κύριο και κυρίακο που την ούγγισε, όρατο κόσμο και αόρατο κόσμο, έβαλε νόμο φυσικό στο όρατο κόσμο και υπερφυσικό νόμο σε αόρατο κόσμο που ενεργεί πέρα από το φυσικό νόμο μας εδώ που αποκαλείται επίσης το νόμο τη βαρύτητα, επίσης αποκαλείται το νόμο ανθρώπινο ανάμεσα σε εμεί, του ανθρώπου επίση, όπω να βάλει δικαιοσύνη επίση. Δηλαδή, ο Θεό είναι που έχει υπερφυσικό νόμο για να γίνει σκάρι όταν το φυσικό νόμο γίνεται αδύνατο, όποιο έχει σκέψει και πίσει, ο Θεό, ο υπερφυσικό νόμο τα λάβει τέσσερι. τα λάβει κόρο. Τότε οι άνθρωποι αποκαλούνται τάυμα. Γι' αυτό είναι διδάγματα για κάθε άνθρωπο που έχει κοινωνία με το Θεό, Για να γνωρίζει ότι ο Τεό είναι που κρατάει όλο το νόμο στα χέρια του. Όχι μόνο νόμο το φυσικό τη βαρύτητα, αλλά το νόμο υπερφυσικό που δεν εξατάται από το νόμο τη φύση μας, που δεν εξατάται από το νόμο που ενεργεί ως ο φυσικό κόσμο η βαρύτητα, αν και είναι ο Θεό που έβαλε, αλλά είναι υπερφυσικό, απεριόριστο νόμο που διατάζει ο Θεό όπως θέλει και όποτε θέλει. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.